Η ιστορία είναι συγκεκριμένη. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να τιμάμε και να θυμόμαστε συνάμα αυτές τις ιστορικές στιγμές και η υποχρέωσή μας ήταν να αιτηθούμε σαν αντιπεριφέρεια, να αιτηθούμε στο Υπουργείο Οικονομικών την φιλοτέχνηση κερμάτων και νομίσματος αφιερωμένο στα 200 χρόνια από τις σφαγές. Η πρώτη σειρά, όπως έχετε δει στο σχετικό δελτίο, από τα 8 κέρματα αφιερωμένα στον τουρισμό της Χίου, σήμερα κυκλοφόρησε. Είναι 20.000 κομμάτια, τα οποία διατίθονται και στους συλλέκτες και γενικότερα στους φορείς και σε όποιον είναι ενδιαφερόμενος και στους απλούς πολίτες. Και βέβαια το νόμισμα το ασημένιο, αξίας 5 ευρώ, θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Αυτό από τη μία πλευρά έχει την κομμάτι από τον πίνακα του Δηλακρουά και από την άλλη πλευρά έχει το σχήνο με δύο δάκρυα σταγόνες. Το ένα είναι το δάκρυο της μαστίχας, άσπρο, διάφανο, και το άλλο είναι κόκκινο, είναι το αίμα που χύθηκε εκείνο το καιρό. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, έτσι, για να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα νομίσματα? Πρέπει να σας πω εδώ ότι πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα στελέχη τα οποία επιμελήθηκαν, τα οποία δούλεψαν μαζί μου, που είχαν την ιδέα και που έκανα και τις προτάσεις για τη φιλοτέχνηση αυτών των κερμάτων νομισμάτων. Πρέπει να σας πω ότι είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ με ικανότατα στελεχειακά άτομα της Περιφερειακής Ενότητας, τα οποία αγαπούσαν και αγαπούν το νησί μας και δουλεύανε αγόγγιστα προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι συνεργάτες μου λοιπόν, οι πολύτιμοι αυτοί συνεργάτες, ήταν εκείνοι οι οποίοι δούλεψαν, οι οποίοι είχαν την ιδέα, οι οποίοι την καλλιέργησαν και βέβαια εμείς την αρπάξαμε, την κατευθύναμε όπως θα έπρεπε και τη διεκδικήσαμε, έτσι ώστε σήμερα να μιλάμε για αυτά τα εξαιρετικά επαιτειακά νομίσματα. Μάλιστα. Από ό,τι αναφέρετε, θα μπορεί κανείς να τα βρει μέσω της Τράπεζας της Ελλάδας, αλλά έχει δημιουργηθεί και κάποιος έτσι φορέας που θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει για να αποκτήσει όποιος επιθυμεί? Βεβαίως. Καταρχάς, εμείς έχουμε δημιουργήσει μια άτυπη ομάδα με στελέχη τα οποία είχαν δουλέψει και πια δεν είναι, είχαν δουλέψει στο συγκεκριμένο project και πια δεν είναι στην περιφέρεια, και μπορούμε να διευκολύνουμε οποιονδήποτε πολίτη θέλει, και εγώ προσωπικά να διευκολύνω οποιοδήποτε πολίτη θέλει να προμηθευτεί τα σχετικά νομίσματα. Συνάμα μπορούν και φορείς να τα προμηθευτούν, και ο φορέας τουρισμού και το επιμελητήριο και φορείς της αυτοδιοίκησης και απλοί πολίτες και συλλέκτες. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Είμαστε στη διάθεση των ενδιαφερομένων να τους διευκολύνουμε, να τους βοηθήσουμε. Τι κόστος είναι για αυτή τη σειρά, καταρχήν του τουρισμού και το δεύτερο αυτό το ασημένιο νόμισμα που αφορά τις σφαγές της Χίου? Να σας πω την αμαρτία μου, δεν είμαι σίγουρος να σας πω ακριβώς το κόστος, αλλά τα κέρματα του τουρισμού, φανταστείτε ότι είναι ένα διεύρο, ένα ευρώ, μισό ευρώ, 20 λεπτά, 10 λεπτά, 5, 2, 1. Δηλαδή είναι 8 νομίσματα, όλα δηλαδή τα κέρματα που κυκλοφοράνε. Τα οποία βέβαια αυτά δεν θα κυκλοφορήσουν στην ευρία αγορά, είναι μόνο για συλλεκτικά κομμάτια. Και στη συνέχεια και έχουν διαφορετικά θέματα, έτσι. Και έχουν διαφορετικά θέματα. Βέβαια άλλο η ονομαστική αξία και άλλο η αξία αγοράς. Ναι. Έτσι. Δηλαδή και το ασημένιο νόμισμα θα είναι αξίας ονομαστικής 5 ευρώ, αλλά η συλλεκτική του τιμή, η τιμή αγοράς, έχω την εντύπωση ότι είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν με βρίσκεται έτοιμο. Νομίζω οι συλλέκτες όλοι το γνωρίζουν αυτό. Ότι και οι συλλέκτες βέβαια, αυτά, έτσι κι αλλιώς αυτά κατακαθορίζονται το Υπουργείο Οικονομικών με συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργού. Κύριε Μπογδάνε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, όταν παίρνετε τις πρωτοβουλίες που είχαν ξεκινήσει όσο ήσασταν αντιπεριφερειάρχης Χίου θεματικός, προξενεί έτσι ένα εκνευρισμό, θα έλεγα, στη σημερινή περιφερειακή αρχή που έχουμε εδώ, την αντιπεριφερειάρχη.
Πώς θα το σχολιάζετε αυτό και πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερη η προώθηση αυτών των νομισμάτων? Κοιτάξτε, καταρχάς το προηγούμενο διάστημα ήμουν ο γεωγραφικός αντιπεριφερειάρχης, έτσι, θεματικός. Τώρα να σας πω κάτι. Το θέμα είναι πόσο αγαπάει ο καθένας τον τόπο του και πόσο δουλεύει προς όλες τις κατευθύνσεις και τι χρόνο αφιερώνει και τι ερεθίσματα έχει και, εν πάση περιπτώσει, αν ενεργοποιεί το κατάλληλο δυναμικό, αν δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες της εργασιακής όρεξης και προθυμίας στο στελεχειακό δυναμικό, έτσι ώστε να δημιουργήσει και να φτιάξει πράγματα. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι μαζί με αυτά θυμάστε ότι φέραμε τα ευρήματα της Ναυαρχίδας. Ένα γεγονός το οποίο είναι ιστορικό για το νησί μας, διότι τα ευρήματα της Ναυαρχίδας ήρθαν στο φυσικό τους τόπο και αυτά έγιναν 29 Οκτωβρίου του 2021. Και διατίθεται εδώ και βέβαια θα παραμείνουν εδώ. Η διασφάλιση και αυτό το Υπουργείο είναι ότι θα παραμείνουν μόνιμα εδώ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να δούμε και αυτό το τελευταίο, ότι θα είναι μια μόνιμη έκθεση στο ναι, σας λέω ότι στο χαιρετισμό μου, στην ομιλία μου, ανέφερα ότι ήρθαν στο φυσικό τους χώρο τα ευρήματα της Ναυαρχίδας. Και νομίζω ότι αυτό χειροκροτήθηκε από όλη την νηχιακή κοινωνία. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.